Κεφαλονιά Βενετία μέσα σε 30 μέρες για τον Γιώργο Ποταμιάνο και το καγιάκ του ήταν απλά μια τυπική διαδικασία. Ζεις στην Κεφαλονιά, μεγάλος εκεί, και ο μύθος, ο αστικός, λέει ότι ζεις μέσα σε μια σπηλιά. Ναι. Είμαι και ο γιος του Δία, λέει πάλι. Ο γιος του Δία, όχι του Ποσειδώνα. Του Δία, γιατί πάνω στο βουνό έχουν το βωμό του Δία. Στο Μαύρο Βουνό και τους λέω ότι είμαι γιος του καμιά φορά. Το πιστεύουν, ναι. Ναι, του μοιάζει λίγο. Γι' αυτό σου λέω. Έτσι. Από μικρός με στη θάλασσα. Και στα βουνά. Και στα βουνά, ιστιοπλοεία. Καταδύσεις. Και πριν από 3 χρόνια ασχολήθηκες με το καγιάκ. Το θαλάσσιο καγιάκ. Το θαλάσσιο, ναι, να το διαχωρίζουμε. Ναι. Λοιπόν, έχεις μια σχολή εναλλακτικού τουρισμού στην Κεφαλονιά. Ένα γραφείο. Γραφείο. Όπου τι κάνεις, τι εκδρομές διοργανώνεις για τους πελάτες σου. Κεφαλονιά προσφέρεται για πάρα πολλά. Έχουμε όπως εθνικό δρυμό, ναι. 1600 υψόμετρο. Ναι. 200 χιλιόμετρα ακτογραμμή, mm-hmm. με φοβερές πηγές, ασβεστολιθικές. Ναι. Πάρα πολύ ωραίες παραλίες, ναι. με διάφορα χρώματα, mm-hmm. κόκκινα, άσπρα. Και φαράγγια πολλά, και δέντρα πολλά, και λουλούδια πολλά. Και άγρια άλογα, ελεύθερα στη φύση. Και άγρια άλογα, ναι. Οπότε οι εκδρομές μου έχουν να κάνουν με αυτό, να δείξω στον πελάτη την αληθινή Κεφαλονιά, όχι αυτή που θέλουν να του πουλήσουν τα γραφεία, τα μεγάλα. Με Άγγλους, mm-hmm. Ολλανδούς και Γερμανο-Ελβετούς. Γιατί δεν είναι Έλληνες? Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά... Όχι, να μας στεναχωρήσεις, να πεις την αλήθεια, να πεις αυτό που πιστεύεις. Δεν ξέρω, οι Έλληνες ίσως είναι λίγο πιο... του να χαλαρώσουν στην παραλία τύποι, όχι τόσο του να κουραστούν στα βουνά και στις θάλασσες. Ανεβαίνουμε, κάνουμε τη διάσκεψη του Εθνικού Δρυμού του Ένου. Mm-hmm. Ο Ένος είναι το μεγαλύτερο βουνό του νησιού, το δεύτερο πιο ψηλό στην Ελλάδα, σε νησί. Άρα είναι ωραίο. Από εκεί μάλλον στα νότια του βουνού, είναι τα άγρια άλογα που λέγαμε. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές ιστορίες για αυτά τα άλογα. Για πες μου μία ιστορία. Του πώς ήρθαν εκεί τα άλογα. Οπότε άλλοι λένε ότι είναι ο Θεός Δίας τα έφερε. Ναι, άλλοι λένε ότι είναι από την αρχαιότητα. Η πιο έτσι αληθινή ιστορία που, επειδή έχω ρωτήσει πολλούς γέρους εκεί, κάνω παρέα με γέρους πολύ, είναι ότι τα άλογα είναι από τους αντάρτες που φεύγοντας πλέον τα αφήσανε εκεί και αυτό. Και ίσως και πιο ρεαλιστική. Ναι. Τα οποία είναι ωραία, είναι πόνι, είναι σαν κατσίκια. Να σου πω, γιατί κάνεις παρέα με γέρους? Γιατί έχουν πολλά να πούνε και έχουν ζήσει πολλά. Να. Και ειδικά με αυτούς που ήταν σε πόλεμους και τους θεωρώ ήρωες της ζωής. Γι' αυτό μου αρέσουν. Α, σου μιλάνε για τον πόλεμο, σου λένε ιστορίες, ναι. Τώρα εμείς εδώ είμαστε φλόροι. Το καγιάκ τώρα, αυτό εδώ το πολύ ωραίο... Βαπορί. Βαποράκι. Λοιπόν, ξεκίνησε να ασχολείσαι πριν από 3 χρόνια περίπου. Ναι. Και παρότι ξεκίνησε να ασχολείσαι πριν από 3 χρόνια, έχεις κάνει το γύρο της Κεφαλονιάς για πλάκα. Είναι το πρωινό που λέμε. Δηλαδή, ναι. που εγώ που ξυπνάω το πρωί και λέω θα πιω πράσινο τσάι ή καφέ, εσύ κάνεις ένα γύρο της Κεφαλονιάς. Ήθελα να πάω φυσκάρδο για καφέ βασικά, αλλά ναι. δεν είχα αυτοκίνητο, οπότε πήγαμε το καγιάκ. Μάλιστα. Αλλά για μεσημεριανό και βραδινό έχεις πεταχτεί και μέχρι την Αλβανία και μέχρι και τη Βενετία. Ναι. Αυτό ήταν το dinner. Το dinner, μάλιστα. Για να πιάσουμε λίγο το lunch, να πούμε λίγο για το μεσημεριανό. Το Αλβανία είναι. Το Αλβανία. Τι έγινε, τι σου συνέβη στη ζωή σου? Χώρισες και είπες θα πάρω τα βουνά και αντί να πάρεις τα βουνά πήρες τις θάλασσες. Πήγα να αλλάξω μια λάμπα.
ναι. Και με χτύπησε το ρεύμα. από εκεί και ύστερα, γενικά από μικρός, βλέπω κάτι, ας πούμε ένα λόφο, θέλω να δω τι είναι πίσω από τον λόφο. Έχω αυτή τη... ή βλέπω μια σπηλιά, θέλω να μπω μέσα ότι έχει σπηλιά. Κάπως έτσι και με το καγιάκα, αφού ξεκίνησα να κάνω και το ενέταξα και στις δραστηριότητες του γραφείου μου, ήθελα να δω πώς είναι η Ανδριατική θάλασσα. Στην Κεφαλονιά είμαστε νετοκρατούμενοι, δηλαδή οι Βενετοί είχαν την Κεφαλονιά mm-hmm. και πάντα θεωρούσαμε τους εαυτούς μας λίγο πιο Ιταλούς. Mm-hmm. Είναι και ο καφές καλός στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, yeah. Οπότε, ναι, στο μυαλό μου ήθελα να δω αν μπορώ να φτάσω μέχρι τη Βενετία. Ήταν ένα προσωπικό, ένα στοίχημα που είχα βάλει. Στην Αλβανία πού έφτασες? Στην Αλβανία έφτασα στην Αυλώνα. Αυλώνα. Ναι. Πόση ώρα, πόσο καιρό σου πήρε να φτάσεις? Ανάλογα τον καιρό θέλω γύρω στις... Κάνω γύρω στα 25 μίλια τη μέρα. Ναι. Μου πήρε γύρω στη μία εβδομάδα να φτάσω εκεί. Μία εβδομάδα, 25 ναυτικά μίλια πόσο περίπου είναι? 1852 μέτρα. 1852 μέτρα, άρα είναι περίπου τα διπλάσια. Ναι, θέλω για Κέρκυρα 4 μέρες. Σε πάω σε 4 μέρες στην Κέρκυρα, αν θες. Πετάγεσαι. Ναι. Θα με πας μια βόλτα δηλαδή? Μια Κέρκυρα, ναι. Μια Κέρκυρα. Το γύρο του Βίδου και πίσω. Εντάξει, θα πεταχτούμε. Ωραία. Πριν πεταχτούμε στην Κέρκυρα, θέλω να μου πεις πόσο χρόνο σου πήρε να πεταχτείς μέχρι τη Βενετία. Ένα μήνα και 3 μέρες. Οι 3 μέρες όμως ήταν χωρίς κουπί. 2 λόγω βαριάς κακοκαιρίας και μία σταμάτησα στο Δειράχιο να ξεκουραστώ λίγο. Αλλά όλες τις άλλες μέρες έκανα κουπί. Πόσες ώρες την ημέρα ήσουν στο νερό? Από τις 7.30 να. Το πρωί μέχρι τις 5-6, άλλες φορές και 9 το βράδυ. Για να προγραμματίσεις ένα τέτοιο ταξίδι τώρα, δουλεύεις πολύ καιρό πριν, ξέρεις ποιες θα είναι οι στάσεις σου, που θα μείνεις, δεν ξέρω. Και επίσης δεν σε φοβίζει η ιδέα ότι θα είσαι μόνος σου όλο αυτόν τον καιρό μέσα στη θάλασσα? Πέρυσι είχα κάνει μια δοκιμαστική, πάει στην Αλβανία, οπότε είχα δει περίπου πώς είναι. Γενικά μέχρι την Κέρκυρα το έχω. Γιατί είτε με εστιοφόρα είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο μηχανοκίνητο έχω φτάσει. Οπότε ξέρω να προγραμματίσω μέχρι εκεί. Μετά ήταν λίγο τα νερά χαρτογράφητα που λένε. Τώρα υπολογίζω περίπου 25 μίλια ότι μπορώ να κάνω. Δεν φοβάσαι, μη χαθείς, δεν φοβάσαι, μη σου συμβεί κάτι. Είναι αυτοσύνη που προείπα, είναι, σημαίνει να μπορείς να δουλέψεις την πηξίδα, το κουμπάσο, το διπαράλληλο και το χάρτη. Ναι, άλλο είμαι σε ένα εστιοπλοϊκό και μπορώ να δουλέψω την πηξίδα, ναι. Και άλλο είμαι μέσα σε ένα καγιάκ και μπορώ να δουλέψω την πηξίδα. Συνήθως. Δεν υπήρχε περίοδος που να φοβηθείς κάποια στιγμή? Κάθε μέρα. Φοβόσουν. Ναι. Το βράδυ δεν φοβάμαι το έξω να κοιμηθώ και τέτοια. Το μόνο με φόβιζε ήταν η βροχή. Πού κοιμόσουν, δεν δηλαδή. Με φόβιζε, μου χάλαγε την ψυχολογία. Κοιμόμουν, είχα υπνώσει από υπόστρωμα. Μόνο αυτά. Είχα ένα αντίσκηνο, το οποίο στην μπάργα το στείλα με κούρια στην Κεφαλονιά, γιατί πιάνε χώρο. Και οπότε κοιμόμουν, το πήγα λίγο ρισκάροντας. Λέω, άμα βρέξει και δεν βρω κάπου, θα βραχώ. Άμα βρέξει και βρω, άλλες φορές σε σπηλιές, άλλες φορές κάτω από καμιά καντίνα που είχε κλείσει. Όχι, τα αποφεύγω. Γονείς εννοώ. Έχω και με στηρίζουν πολύ. Η μανούλα σου δεν, αυτό τον ένα μήνα που εσύ είχες πάρει τη θάλασσα. Η μανούλα μου... Αυτή η μανούλα στην Κεφαλονιά, τι... Κάνει θεραπεία. Πώς κοιμόταν κάθε βράδυ? Με υπογλώσσια. Σίγουρα. Και... φοβάται, απλά δεν μου το λέει.
έτσι, να μην χαλάσει την ψυχολογία. Α, άρα και... στηρίζει την τρέλα. Ναι, αυτή μου πήρε το πρώτο Μποντρία για να κάνω αναρρίξη καλό, στα 13 μου. Άρα ήταν ξεναγός, έχει ταξιδέψει, άρα έχει δει τι γίνεται πάνω. Και δεν είναι κλασική ελληνίδα μαμά. Τι είναι η κλασική ελληνίδα μαμά? Η κλασική ελληνίδα μαμά είναι το ταπεράκι, τα αυτά. Μην αρρωστήσεις, βάλε κάτι πάνω σου. Α, πιστεύω, δεν ξέρω. Ενώ η δική σου πώς είναι? Η δική μου είναι, έλα, φύγε από το σπίτι να μην σε βλέπω, πίνεις κανένα βουνό. Κάπως έτσι. Και οπότε από την οικογένειά μου έχω αυτό το free να κάνω πράγματα. Mm-hmm. Και έχω πολλούς φίλους στην Κεφαλονιά που ασχολούνται με διάφορα, είτε έχουν κάποιο εστιοφόρο, είτε... οπότε το εκμεταλλεύομαι αυτό. Είσαι ευτυχισμένος στην Κεφαλονιά? Είμαι ευτυχισμένος, απλά την έχω εξαντλήσει στο θέμα, δεν έχω κάτι καινούριο να δω. Και νιώθω ότι πνίγεσαι κάποιες φορές. Ναι, και ψάχνω πάντα, ίσως και αυτό ήταν ο λόγος που έφυγα τώρα, ψάχνω να κάνω κάτι πιο... Σκεφτόσουν να φύγεις από την Κεφαλονιά να πας να ζήσεις αλλού? Όχι, ποτέ. Γιατί? Γιατί είναι πανέμορφη. Απλά. Και δεν έχει πολύ κόσμο. Έχει πολύ χώρο. Η κρίση σαν πώς έχει επηρεάσει? Το επάγγελμα που κάνω δεν το επηρεάζει, αλήθεια. Ναι, γιατί ασχολούμαι με τον τουρισμό. Mm-hmm. Ουσιαστικά δεν έχω να επενδύσω κάπου. Γιατί είναι όλα εκεί, τα βουνά είναι εκεί. Οπότε είναι κάτι πιο εύκολο για μένα. Αν εξαιρέσουμε τον εξοπλισμό. Ψυχολογικά σε έχει επηρεάσει? Επηρεάζει το ότι βγαίνεις έξω, δεν βλέπεις κόσμο να κυκλοφορεί και... Οι Κεφαλονίτες είναι πάντα λίγο γκρινιάζουν ότι δεν έχουμε λεφτά, αλλά έχουν. Μην τους το πεις. Μην τους το πεις όμως. Τι επόμενο πλάνο έχεις? Την Κωνσταντινούπολη.